Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το συνέδριό σας. Πάει καλά. Mm-hmm. Έχουμε μπροστά μας 15 μέρες περίπου. Ο προσυνεδριακός διάλογος εξελίσσεται πολύ καλά και είμαστε πολύ αισιόδοξοι για αυτό το οποίο θα συναντήσουμε. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν δουλέψει. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων για τους συνέδρους και ευελπιστούμε ότι χιλιάδες άνθρωποι για ακόμα μια φορά θα δώσουν μια καθαρή εντολή για μια αυτόνομη και αξιόμαχη παράταξη. Το μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτό που καθυστέρησε την εκλογή των συνέδρων που ήταν να γίνει αυτή την Κυριακή. Ήταν ένα συνολικό αίτημα από πολύ κόσμο να δοθεί μια παράταση και αυτό το σεβαστήκαμε και το κάνουμε γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συμμετοχή του κόσμου. Άρα είμαστε πολύ αισιόδοξοι και πιστεύω ότι τα νούμερα που θα δούμε θα μας εκπλήξουν για ακόμα μια φορά. Η πλειοψηφία των στελεχών σας λέει πως δεν πάμε να αποκτήσουμε στίγμα ιδεολογικό. Το έχουμε. Αυτό κάνει όλο τον προηγούμενο καιρό, αλλά είναι πολλοί ακόμη, κυρίως από τη βάση, που λένε για μας δεν είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το στίγμα του νέου φορέα. Κύριε Πολύζο, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εμείς έχουμε και πολιτικό πρόσημο και κοινωνική αναφορά. Αυτό όμως πρέπει να εξειδικευτεί. Επομένως, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Θα παρουσιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και προτάσεις στο συνέδριο που έχουμε μπροστά μας, με στόχο να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες ανισότητες που έχει δημιουργήσει η κρίση. Έχουμε μία λύση για κάθε πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί την περίοδο αυτή. Άρα, αυτό θα το αποκρισταλώσουμε, θα το συζητήσουμε. Οι 4.500 περίπου σύνεδροι οι οποίοι θα έρθουν θα ψηφίσουν τις προτάσεις μας και αμέσως μετά θα ξεκινήσει μια νέα περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Αυτό θέλουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και όχι μόνο να φτάσει η πρότασή μας. Άρα μας λέτε ουσιαστικά ότι δεν θα είναι ένα τρίμερο που θα κινηθείτε στην ιδεολογική σας πλατφόρμα, ας εξαιρέσουμε την Κυριακή που θα εκλέξετε τα όργανά σας, για τα μείζωνα ζητήματα ή και για λιγότερο σημαντικά θα έχετε προτάσεις. Οι οποίες μπαίνουν σε διαβούλευση, δηλαδή το Σκοπιανό θα μπει σε διαβούλευση με την έννοια ότι έχει τοποθετηθεί καθαρά η πρόεδρος σας. Πρέπει να σας πω ότι είναι μια πολύ ζωντανή συζήτηση αυτή που διεξάγεται ήδη. Σε όλη την Ελλάδα έχει γίνει προσυνεδριακός διάλογος, το ενδιαφέρον του κόσμου είναι μεγάλο και υπάρχει και πολύ μεγάλη ευαισθησία στα ζητήματα τα οποία βάλατε. Τα εθνικά θέματα για εμάς είναι πρώτα στην ατζέντα. Η πρόεδρος έκανε και αυτή την εβδομάδα μια παρέμβαση γύρω από τα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία, διότι την ώρα που εδώ επικρατεί τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό, οι Τούρκοι κάνουν βόλτες στο Αιγαίο και η κυρία Μέρκελ αποκαλεί τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό Μακεδόνα. Αυτά δεν μπορούν να συνεχίσουν. Αυτά δεν μπορούν να συνεχίσουν να γίνονται. Άρα χρειάζεται μια απάντηση συγκροτημένη. Έχουμε εθνική γραμμή. Πρέπει να την υπερασπιστούμε και στο συνέδριο το οποίο έχουμε μπροστά μας θα το αποκρισταλώσουμε με σαφήνεια. Δεν χωράνε παιχνίδια. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο ακόμα και σήμερα για το Σκοπιανό δεν έχουν κάτσει πολιτικοί αρχηγοί όπως πρότεινε η Φόφη γεννηματά γύρω από ένα τραπέζι από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να δούμε τι κάνουν. Είναι ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι Έλληνες το συζητάνε στην καθημερινότητά τους. Πιστεύετε ότι αυτή η υπόθεση με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς μπορεί να εξελιχθεί σε ένα παζάρι από την πλευρά της Τουρκίας? Ήδη τα τουρκικά μέσα μας προετοιμάζουν γι' αυτό. Λένε ότι έρχονται οι Έλληνες και ζητάνε τους δικούς τους στρατιώτες τη στιγμή που εκείνοι δεν εκδίδουν τους πραξικοπηματίες. Δεν έχει καμία σχέση μία υπόθεση με την άλλη. Και τέτοια παιχνίδια δεν πρέπει να επιτραπεί να γίνουν. Σε κάθε περίπτωση, εμείς σεβόμενοι απόλυτα το γεγονός ότι η χώρα αυτή τη στιγμή ακολουθεί μια διπλωματική μέθοδο, θέλουμε οι Έλληνες να επιστρέψουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα εδώ και ευελπιστούμε ότι αυτό θα γίνει. Δεν έχει καμία σχέση, επαναλαμβάνω, η μία υπόθεση με την άλλη υπόθεση. Καλή επιτυχία στο συνέδριο σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.